Υπουργός Υγείας ανοίγει τα χαρτιά της μετά την κόντρα που ξέσπασε με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου με αφορμή την αμφισβήτηση των ακαδημαϊκών της προσόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε συνέντευξη της στον Πολίτη εξηγεί γιατί επέλεξε να συγκρουστεί με την Χριστίνα Γιαννάκη. Επιδίωξη και προσπάθειά μου ως πολιτική προϊστάμενος ήταν προς την κατεύθυνση της εξάλληψης οποιασδήποτε σκιάς, επιχειρεί τον αφαιθεί σε βάρος της Γενικής Διευθύντριας και του Υπουργείου ευρύτερα, μέσω των εισηγήσεων που πρότεινα. Αμέσως μετά τον 15 Αύγουστο, Πόπη Κανάρη και Χριστίνα Γιαννάκη θα ανηφορήσουν τον λόφο του Προεδρικού για να δώσουν εξηγήσεις για την μεταξύ τους αντιπαράθεση. Πήγες προσκύμενες στην Προεδρία, ανέφερα στον Φιλελεύθερο ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης κρίνει απαράδεκτο το περιεχόμενο της αλληλογραφίας των δύο κυριών, προς τις οποίες έχει διαβιβάσει την δυσφορία του. Στο κενό εξάλλου έπεσαν και οι προσπάθειες για εκτόνωση της κρίσης μέσω των συναντήσεων που είχε μαζί τους υφυπουργός παρά τον Πρόεδρο Ειρήνη Πική. Μετά τις συναντήσεις, οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες. Με δεδομένη την αδυναμία συνύπαρξης των δύο κυριών στο Υπουργείο Υγείας, δύο είναι οι επιλογές που έχει στην διάθεση του ο Πρόεδρος. Είτε την απομάκρυση και των δύο, είτε της μίας εκ των δύο από το Υπουργείο Υγείας. Το Προεδρικό πάντως διαψεύδει τα σενάρια περί υπουργοποίησης εκτός γεσί γιατρού.